Στο πόδι βρίσκονται οι ροδακινοπαραγωγοί της Ιμαθίας. Δεν είναι μόνο οι καιρικές συνθήκες που έχουν δημιουργήσει πολλαπλά ζητήματα, αλλά είναι και η κατάσταση που επικρατεί στη διακίνηση, την εμπορία, στις τιμές, στις υπέρογγες υποχρεώσεις των αγροτών και στη γενικότερη ασφυξία. Η τιμή του συμπύρου δεν γνωρίζει ακόμα κανένας τίποτα. Επιτρέπεται το 2017 να μην δεν ξέρουν οι παραγωγοί σε ποιο κράτος γίνεται αυτό εδώ το πράγμα, να μην δεν γνωρίζουν οι παραγωγοί την τιμή για τα προϊόντα που δίνουν. Ούτε στην Ουγκάντα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Βέρειας, ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου. Εμείς συζητήσαμε από τον ΕΛΓΑ να αποζημιωθούν αυτές οι ζημιές που έγιναν από τη βροχόπτωση. Κάναμε συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Κουρεμπέ. Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ μας είπε ότι δεν περνάει στον κανονισμό. Δηλαδή, όλοι οι αγρότες είναι στην απόγνωση. Είναι η χειρότερη χρονιά που περνάει ο αγρότης. Ο κύριος Αποστόλου ήρθε στην Ιμαθία πριν 1,5 μήνα, μας έκανε τη διαπαγγελματική, ρωτάμε και χθες βγάλαμε ανακοίνωση και λέμε τι βοήθεια έχει κάνει τον αγρότη σήμερα ο κύριος Αποστόλου, για να μπορούμε να πούμε και εμείς ότι θα επιβιώσουμε, θα μπορούμε να δώσουμε τα έξοδά μας. Τι έχει κάνει για τον αγρότη, τι έχει κάνει για εμάς που σήμερα μαζεύουμε ροδάκινα και επιτραπέζια και βιομηχανικά και δεν γνωρίζουμε τις τιμές. Τι έχει κάνει η διαπαγγελματική που έχει έρθει εδώ και την έχει εγκαινιάσει. Οι ροδακινοπαραγωγοί της Ιμαθίας, οι οποίοι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΕΛΓΑ στη Βέρεια, δηλώνουν έτοιμοι για δυναμικότερες κινητοποιήσεις. Η κατάσταση είναι τραγική. Εάν δεν πάρουμε το εμπάρκο που φωνάζουμε από την αρχή της χρονιάς, όπως έδωσε ο Υπουργός Γεωργίας ο κύριος Καρασμάνης, δεν πρόκειται να επιβιώσουν οι αγρότες. Εμάς θα μας δούνε το Σεπτέμβριο πάλι στον δρόμο. Και αποδείξαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, τις προηγούμενες ημέρες, ότι και δουλειά να έχουμε, πάλι στον δρόμο θα βγούμε. Γιατί είτε είμαστε στα χωράφια, είτε είμαστε στον δρόμο, το ίδιο και το ένα είναι. Θα ξεχάσουμε αυτό που λένε συνέχεια, ότι ο αγρότης είναι ο πυλώνας οικονομίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι γύρω από εμάς είναι 6-7 επαγγέλματα. Εάν σταματήσει η πρώτη ύλη, θα καταστραφούν όλοι. Οι αγρότες στην ανακοίνωσή τους αναρωτιούνται αν υπάρχει κανείς αρμόδιος που θα μπορεί να δώσει απάντηση σε όλα αυτά τα ζητήματα.